Η περιπέτεια των 483 μεταναστών που την περασμένη Τρίτη διασώθηκαν στα ανοιχτά της Παλαιόχωρας και μέχρι σήμερα φιλοξενούνται στο πλοίο Σαμαριά στο λιμάνι της Κωμόπολης, οδεύει προς το τέλος της, με την αγωνία τους για το μέλλον όμως να εντείνεται. Σταδιακά, λόγω του μεγάλου αριθμού τους, μεταφέρονται στη Σούδα για να επιβιβαστούν στο πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά και από εκεί σε κέντρο υποδοχής. Με γραπτή δήλωσή του, ο βουλευτής Χανίων Βασίλης Διγαλάκης έκανε γνωστό ότι η διαδικασία μεταφοράς των μεταναστών θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη Δευτέρα. Το ζήτημα των 483 μεταναστών που βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στην Παλαιόχωρα, μετά τη διάσωσή τους από το λιμενικό σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή ανοιχτά των νοτίων ακτών της Κρήτης, εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης, απασχόλησε έντονα την ελληνική πολιτεία και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, καθώς από την πρώτη στιγμή της αφιξής τους στα νότια παράλια της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, είχα επικοινωνία με τον Υπουργό Νότι Μηταράκη. Η διαδικασία εξελίσσεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με βάση τον οποίο οι μετανάστες θα έχουν μετακινηθεί έως και την ερχόμενη Δευτέρα. Τόσο ο Δήμαρχος Καντάνου Σελήνου Αντώνης Περάκης, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, είχαν επισημάνει από την πρώτη στιγμή την ανάγκη άμεσης πρόωθησης των μεταναστών σε οργανωμένη δομή, καθώς παρά τη μεγάλη βοήθεια των εθελοντών και της Δημοτικής Αρχής, οι συνθήκες φιλοξενίας μέσα στο ανοιχτού τύπου πλοίο είναι παντελώς ακατάλληλες. Μπορούν μετά με χαρτί της Αγγελίας να απελευθερωθούν ουσιαστικά και να επιτραπεί η μεταφορά τους απάνω σε κέντρα που μπορούν να τους φιλοξενήσουν σε ανθρωπινές συνθήκες. Εδώ τώρα με σκηνές εδώ πάνω στην Προκυμαία ή μέσα στο πλοίο πάνω στα καταστρώματα δεν είναι κατάσταση αυτή, εννοείται. Αν συνεχίσουν να έρχονται από τη Λιβύη, είτε στην Παλαιόχωρα είτε σε κάποιο άλλο λιμάνι νότια της Κρήτης, ενδεχομένως και βόρεια, θα αρχίσουν να αποβιβάζονται άνθρωποι από αυτά τα μέρη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, σε επίπεδο αποκεντρωμένης Κρήτης, σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο φυσικά των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης, ένας συντονισμός. Στο μεταξύ, σήμερα ρημουλκήθηκε από τον προβλήτα σκάλα της Παλαιόχωρας το μήκους 25 μέτρων πλοιάριο, με το οποίο ταξίδεψαν οι 483 ψυχές από τα παράλια της Λιβύης μέχρι τα ανοιχτά της Κρήτης, όπου διασώθηκαν. Την Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακρίτη Χανίων οι 7 συλληφθέντες Αιγύπτιοι που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράνομη μετανάστευση κατά συρροή και έκθεση σε κίνδυνο.